θα σεβαστώ την απόφαση. Θεωρώ ότι η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως μια σημαντική μέρα στην ιστορία του Κοινοβουλίου, διότι μετά από ένα έντονο διάλογο και αντιπαραθέσεις, αλλά και συγκλήσεις, πιστεύω ότι με ισχυρή πλειοψηφία θα επικυρώσει τη συμφωνία. Επομένως, θα βάλει τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών που καθιστούσε τη χώρα μας μέρος του προβλήματος της περιοχής, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε πρωταγωνιστές για προοδευτικές εξελίξεις. Προσβλέποντας λοιπόν στην επόμενη μέρα και στις προκλήσεις μετά την ψήφιση συμφωνίας, θα ήθελα να επισημάνω και να θυμίσω στους νεότερους ότι από την αρχή που εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό, των Σκοπίων όπως το λέγαμε, ή το μακεδονικό πρόβλημα, από τις αρχές δεκαετίας του 90 διαμορφώθηκαν τρεις διακριτές στρατηγικές επιλογές ως προς το πρόβλημα αυτό. Η πρώτη επιλογή ήταν να διαλυθεί το κράτος, το γειτονικό, να διαμοιραστούν τα εδάφη και οι πληθυσμοί του στις όμορες χώρες. Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία και Ελλάδα. Η στρατηγική αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, θα οδηγούσε ή θα οδηγήσει, εάν την επέλεγε κανείς, σε αλυσιδωτές αμφισβητήσεις των συνόρων των διαμορφωμένων και αναπόφευκτα θα καθιστούσε τα Βαλκάνια για μια ακόμη φορά εμπόλεμη ζώνη. Ακριβώς γι' αυτό η θέση αυτή δεν υιοθετείται από κανένα πολιτικό κόμμα επίσημα πέραν της Χρυσής Αυγής. Όμως είναι κοινό μυστικό ότι η θέση αυτή, η άποψη αυτή υποστηρίζεται και επηρεάζει τμήματα και του χώρου της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως και άλλων κομμάτων. Ήταν άλλωστε ο πυρήνας του όχι, του Σελιτορίου προχθές, ήταν στο κέντρο της, ήταν αυτή η άποψη. Αν δει κανείς τα συνθήματα, αν δει την ομιλία του κυρίου Σπύρου και άλλων, αυτή ήταν η γραμμή. Ακόμα και η γραμμή που λένε ορισμένοι, η θέση που λένε ορισμένοι, η Μακεδονία είναι μία κοινή ελληνική, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει άρνηση, αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων της συμφωνίας του Βουκουρεστίου, άρα αμφισβήτηση και των συνόρων που προέκυψαν από τη συμφωνία αυτή. Επομένως, η πρώτη γραμμή θα τη χαρακτήριζα μία γραμμή εθνικού τυχοδιοκτισμού, ακραίου εθνικισμού, εξαιρετικά επικίνδυνη και ας μην υιοθετείται επίσημα, όπως είπα, από κανένα κόμμα. Διότι το όχι, θα μου πει κανείς ότι σήμερα υιοθετείται, όχι, η γνώμη μου είναι δεν υιοθετείται αυτή η γραμμή. Αυτό που έχουμε είναι μία συμμαχία του όχι, όπου είναι οι δυνάμεις του εθνικισμού, του ακραίου εθνικισμού από τη μία μεριά και οι άλλες είναι οι δυνάμεις του μικροκομματισμού. Ορισμένες από τις οποίες τουλάχιστον θέλουν να λυθεί το θέμα αυτό, αλλά πριν από αυτό θέλουν να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ με αντιδημοκρατικό τρόπο. Και έχουμε λοιπόν αυτή την παράδοξη συμμαχία, η οποία όμως είναι και επικίνδυνη, διότι τι συμβαίνει, νομιμοποιούν αυτές οι δυνάμεις τη Χρυσή Αυγή, νομιμοποιούν τις δυνάμεις του εθνικού, του εθνικισμού και του πολέμου τελικά. Και θέλω να ελπίζω ότι η χθεσινή παρέμβαση του κυρίου Δένδια δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ένα ευρύτερο προβληματισμό. Βεβαίως, είναι ευχή που ελπίζω να επιβεβαιωθεί. Η δεύτερη στρατηγική ήταν η στρατηγική της οικονομικής κατάκτησης. Να υπάρξει το κράτος, να μην το διαλύσουμε, αλλά να διεισδύσουμε οικονομικά και να το κατακτήσουμε οικονομικά. Αυτή η λογική της κατάκτησης, της οικονομικής διείσδυσης στα Βαλκάνια, όπως τότε εμείς την αντιμετωπίζαμε, βέβαια απαιτεί να λυθεί το πρόβλημα. Απαιτεί ένα συμβασμό στο όνομα. Και ακριβώς γι' αυτό η γραμμή του συμβασμού περί το όνομα έγινε μια κεντρική θέση, όπως μορφοποιήθηκε μετά βαθμιαία με αποκρύφωμα την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008, αυτό που ονομάζουμε σήμερα Εθνική Γραμμή. Κρύβει όμως αυτή η γραμμή μέσα της, ενώ θέλει τη λύση, το πρωτεύον είναι η οικονομική κυριαρχία. Γι' αυτό, όπως έχει αποδείξει ο κύριος Κοντζιάς, με στοιχεία, οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν έτοιμες να κάνουν και ακόμη μεγαλύτερες παραχωρήσεις. Ακριβώς δεν το κύριο δεν ήταν το όνομα ή οι όροι, ήταν οι δυνατότητες διείσδυσης. Και όταν ο έμνηστος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είπε «το όνομα θα ξεχαστεί», αυτό εννοούσε. Και έχει ενδιαφέρον άλλωστε εδώ, όταν ο κύριος Σπύρου μιλούσε προχθές για προδοσία,
πρωτίστως αναφερόταν προδότη για τον κύριο Σπύρου, είναι ο κύριος ο αείμνησος Μητσοτάκης Κωνσταντίδος, είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, ο Κώστας Καραμαλής, διότι αυτοί άνοιξαν τον δρόμο του συμβασμού που εμείς σήμερα τους δίνουμε μια συγκεκριμένη μορφή και κατάληξη. Και είναι πραγματικά θλιβερό. Η εικόνα είναι θλιβερή εικόνα να βλέπει κανείς ορισμένους τουλάχιστον από αυτούς ή τις παρατάξεις τους, αντί να απαντούν στον κύριο Σπύρου και στις κατηγορίες, να μεταβάζουν τώρα αυτές τις ύβρις σε εμάς, επειδή εμείς κλείσαμε τη συμφωνία, πετύχαμε τη λύση του προβλήματος, το οποίο αυτοί είτε δεν τόλμησαν να λύσουν, είτε να αναγνωρίσουμε ότι και οι συνθήκες στη γειτονική χώρα δεν ήταν τότε ευνοϊκές όσο ήταν τώρα. Η τρίτη επιλογή, η λογική δηλαδή που βλέπουμε τη λύση του προβλήματος με τα Σκόπια του Μακεδονικού στα πλαίσια μιας ευρύτερης βαλκανικής ισότιμης συνεργασίας και στην ανάπτυξη, η γραμμή αυτή που διαμορφώσαμε εμείς από το 1993 ως συνασπισμός τότε και μετά βεβαίως και άλλες δυνάμεις αριστεράς, θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε σε ένα λεπτό. Η γραμμή λοιπόν αυτή, και θέλω να το διευκρινίσω, διαμορφώθηκε σε αντιπαράθεση και με τις δυνάμεις του ακραίου εθνικισμού, αλλά και με τις δυνάμεις οικονομικής κυριαρχίας και ρίζης. Γιατί, διότι εμείς βλέπουμε κινδύνους. Αν λύσουμε το θέμα, ας πούμε, το μακεδονικό, με την καλύτερη δυνατή συμφωνία, αλλά η λογική μας είναι ότι το γειτονικό κράτος είναι ένα δορυφόρος δικός μας και απλά είναι να το εξαγοράσουμε, να το κατακτήσουμε. Αυτό είναι ο καλύτερος δρόμος για να αναζωοποιηθεί, να συντηρηθεί και να αναζωοποιηθεί ο εθνικισμός. Επομένως, η πρόταση, η επιλογή της αριστεράς είναι μια εθνική επιλογή, όχι μόνο διότι λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα στη βάση των συνενέσεων που είχαν διαμορφωθεί ιστορικά, αλλά και διότι προφυλάσσει τη χώρα έναντι και μελλοντικών κινδύνων. Άρα, είναι μια θέση η οποία υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της χώρας, αλλά και προλαμβάνει κινδύνους του μέλλοντος. Θέλω να τελειώσω. Δεν υπάρχει αριστερό όχι στη συμφωνία των Πρεσπών, κυρίες και κύριοι και σύντροφοι του ΚΚΕ. Δεν υπάρχει αριστερό όχι στη συμφωνία των Πρεσπών. Όσα λάβαρα αντινατοϊκά και να υψώσετε, το όχι στη συμφωνία των Πρεσπών τροφοδοτεί, ρίχνει νερό στο μήλο του εθνικισμού. Ούτε προοδευτικό όχι, ούτε αντιπεριστικό όχι, ούτε αριστερό όχι. Ότι, όχι διότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι το παν, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ασκήσουμε μια αριστερή πολιτική στα Βαλκάνια. Και συμφωνώ ότι το ναι στη συμφωνία των Πρεσπών δεν σημαίνει ναι στην κυβέρνηση. Σημαίνει ναι στη συγκεκριμένη συμφωνία. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε, κύριε κύριοι συνάδελφοι, όσοι το λέτε αυτό, και εμείς το σεβόμαστε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η συμφωνία των Πρεσπών και η διαμάχη γύρω από αυτήν δρά ως καταλύτης, επιταχύνονται οι εξελίξεις και πρέπει να προχωρήσουμε με γρηγορότερα βήματα στη συγκρότηση αυτής της ευρύτερης προοδευτικής συμπαράταξης που έχει ανάγκη η χώρα μας. Ευχαριστώ.